Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα βίντεο unboxing το οποίο έχει να κάνει... Βασικά θα δούμε, εσείς θα δείτε, εγώ θα κάνω το unboxing. Αλλά σήμερα θα δούμε μια κάρτα Capture Card. Σας είχα δείξει πριν από καιρό την Capture Card του φτωχού, αν θυμάμαι καλά πως την είχαν ονομάσει, η οποία ήταν αρκετά καλή, αρκετά όμορφη για να γράψει για PlayStation ή Xbox, το συνδέσεις επάνω και παίζεις. Αλλά εκεί που χάζευα μια μέρα έπεσα σε αυτό το αντικείμενο που είναι στην ίδια οικογένεια, έρχεται από την ίδια εταιρεία, η οποία όπως λέει και όπως είδα κάποια βίντεο, δεν είναι μόνο για να καταγράφεις το PlayStation ή το Xbox ή οτιδήποτε. Μπορείς να συνδέσεις επάνω και την φωτογραφική σου μηχανή και την DSLR σου και να την περάσεις στο OBS. Και να γράψεις από εκεί για stream ή οτιδήποτε. Ας πούμε για παράδειγμα σκεφτόμαι ότι η δική μου η mirrorless δεν έχει τη δυνατότητα να τη συνδέσω και να την κάνω κάμερα για να μπορώ να γράφω facecam. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπετε την κάμερα την Xiaomi στο unboxing και στο face για παράδειγμα σε μένα βλέπετε την webcam που έχω, η οποία έχει γίνει μια μόντα τρελή. Σας βγάλω μια φωτογραφία μετά να δείτε πως είναι να... Βασικά μπορεί και όχι, θα δούμε. Αλλά γιατί είναι τα μυστικά του επαγγέλματος. Αλλά πέρα από αυτό. Καλά, δεν θέλει και πολύ μυαλό, αλλά πέρα από αυτό. Σκεφτόμουν ότι θα ήταν πολύ ωραίο να μπορείς, για παράδειγμα, κάποια vlog που κάθομαι στον υπολογιστή που θέλω να τα ρυθμίσω. Γιατί το μικρόφωνο της Xiaomi δεν μου αρέσει και θα ήθελα να βάζω αυτό ή το Superlux που έχετε δει ότι πήρα. Και τέλος πάντων, θα ήθελα πολλές φορές σε κάποια gameplay να έχει πιο καλή κάμερα ή και οτιδήποτε άλλο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μπορεί να βάλω στο PlayStation και να παίζω PlayStation και θα ήθελα να γράφει με καλή κάμερα ταυτόχρονα. Ουφ, πολλά είπα. Τέλος πάντων, το ωραίο είναι ότι είδα ότι μπορείς να το κάνεις με τη συγκεκριμένη. Είχε έναν τυπάκο ο οποίος ήταν πολύ ωραίος. Έκανε ένα πολύ ωραίο review και σου έδειχνε πώς να τη συνδέσεις. Πολλά καλώδια όμως. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι έχει πάρα πολλά καλώδια για να τα φτιάξεις όλα αυτά. Αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Και πάμε να δούμε την Capture Card αυτή. Είναι το επόμενο μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πιο μικρή. Επίσης σφραγισμένη. Να δούμε το καινούριο μου μαχαίρι. Είναι αρκετά βαρύ το κουτί, μπορώ να πω. Η capture card είναι αυτή εδώ. Τώρα που την κρατάω είναι πιο ελαφριά η capture card παρά το κουτί. Είναι πολύ ελαφριά σε σχέση με την προηγούμενη, είναι πιο ελαφριά. Θα τη δούμε όμως στην άκρη να μπει μετά, να τη δούμε με την ησυχία μας. Το κουτί έχει... Αυτό μου άρεσε στην εταιρεία, ότι τα έχει όλα μαζεμένα σε ένα όμορφο έτσι κουτάκι, το βγάζεις. Και εκτός από τους drivers, οι οποίοι είναι αυτοί εδώ πέρα, έχει καλώδιο με το οποίο μπορείς να συνέσεις αναλογικό σήμα. Βασικά, παλιές κονσόλες, PlayStation, οτιδήποτε, που είναι ωραίο γιατί μπορείς να γράψεις από παλιές κονσόλες παιχνίδια και να μην έχεις πρόβλημα αν θα τα περάσεις ή να παίρνεις converters. Δηλαδή, το γράφει απευθείας. Κάτι άλλο το οποίο μου άρεσε με τις συγκεκριμένες κάρτες είναι ότι είναι plug and play. Δηλαδή, αφού το ρυθμίσεις λίγο μέσα από το PlayStation, οπουδήποτε, βάζεις το φλασάκι σου, πατάς το play, το record, συγγνώμη, γράφει και επεξεργάζεσαι το βίντεο. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και μου άρεσε πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Επίσης έχουμε μέσα ένα καλώδιο mini HDMI σε USB 2, το οποίο mini USB, ποιος βάζει mini USB, ναι, είναι λίγο too much. Έχουμε το καλώδιο του ρεύματος που προφανώς μπαίνει αυτό εδώ πέρα για να παίρνει τροφοδοσία, οπότε μπορείτε να καταλάβετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και καλώδια από παλιούς σκληρούς ίσως που χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο. Από το adapter-ας του. Στα πόσα, ο adapter είναι στα 2 mAh, οπότε μπορεί να πάρει ρεύμα μέχρι 2.000 mAh, συγγνώμη. Έχουμε ένα χειριστήριο, το οποίο χειριστήριο, και αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορείς να το χειριστείς και από μακριά και να το χρησιμοποιήσεις. Έχει, είναι το εξής. Λοιπόν, έχει, λοιπόν, τώρα το βλέπετε, έχει για 720p, 1080p, CVBS, αυτό είναι για το αναλογικό, HDMI και snapshot. Μπορείς να βγάλεις και φωτογραφίες όση ώρα τραβάς το gameplay, το οποίο είναι πολύ βολικό. Δηλαδή, η τιμή είναι η ίδια με την προηγούμενη και νομίζω και λίγο πιο φθηνή παίζει να είναι αυτή. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τιμή, αλλά παίζει να είναι και λίγο πιο φθηνή. Και ναι, σου δίνει επιλογές on the go, το οποίο είναι πολύ καλό γιατί δεν χρειάζεται απλά. Εντάξει, τώρα πατάς ένα κουμπί, αλλά έχεις και άλλες επιλογές. Δηλαδή, μ' αρέσει. Και είναι ειδικά αυτό να τραβάει φωτογραφία για κάποιο πιθανό thumbs. Το οποίο thumbnail, το οποίο είναι πολύ καλό.
Και ναι, και επίσης μπορείς να έχεις συνδεδεμένες τρεις συσκευές επάνω και να τις χειρίζεσαι διαφορετικά. Μ' αρέσει. Είναι, βασικά αυτό είναι πολύ ωραίο feature. Λοιπόν, έχει το manual το οποίο είναι πιο λεπτομερές από το προηγούμενο και στα αγγλικά. Το προηγούμενο έχει κάποια θέματα με τα αγγλικά του, αλλά εντάξει. Υπάρχουν πολλά βίντεο που σας δείχνουν πώς θα τα συνδέσετε τα συγκεκριμένα. Και να σας δείξω και το capture card το συγκεκριμένο εδώ πέρα. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Ή capture card μάλλον, 1080p γράφει. Από εδώ προφανώς ανοίγει. Και έχουμε τα εξής. Μπορείς να βάλεις κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορείς να βάλεις και κάρτα SD και να γράφει κατευθείαν στην SD. Που είναι ακόμα πιο πρακτικό. Μπορείς να βάλεις το USB σου, άρα εδώ είναι οι καταγραφές σου. Μπορείς να βάλεις είτε USB είτε κάρτα SD και να γράφει. Πολύ πρακτικό, πολύ βολικό. Που από μπροστά δεν έχει κάτι, είναι οι υπέρυθρες εδώ πέρα για το control, το IR. Έχουμε πάνω το button, είπαμε, ωραία. Από αυτή την πλευρά έχουμε από πού μπορεί να πάρει σήμα, τροφοδοσία. Βασικά, περιμένετε λίγο. Ναι, μπορεί να συνδεθεί είτε απευθείας στο PC. Και αυτό είναι το ωραίο, μπορείς να το συνδέσεις απευθείας στο PC και να συνδέσεις την κάμερά σου, οπότε να το χειριστείς έτσι. Και από εδώ έχουμε HDMI in και out. Το out είναι εδώ, το in είναι εδώ. Μπορείς να βάλεις το μικρόφωνο σου και τα ηχεία σου και να βγάζει από εδώ ήχο. Το οποίο είναι αρκετά βολικό και αυτό. Και έχει AV in. Αυτό το AV in, να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τώρα. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι τι είναι. Αλλά έχω δει σίγουρα με το συγκεκριμένο και το έχω δει σε ένα τυπάκο. Σας ξαναλέω στο Ιντερνετ, ο οποίος συνδέσε την κάμερά του. Μπαμ κατευθείαν και τραβούσε απευθείας από την κάμερα που δεν είχε τη δυνατότητα αυτή. Και η κάμερα γενικά με ενθουσίασε αυτό το κομμάτι. Το ότι μπορείς να το ρυθμίσεις και να συνδέσεις και άλλες πηγές εκτός από PlayStation ή οτιδήποτε άλλο. Συγκεκριμένη capture card είναι αρκετά οικονομική και νομίζω ότι τα λεφτά της αξίζει. Προηγούμενη ήταν τρομερή. Απλά ήταν one way. Μπαπ, πατούσε, έπαιζε. Κάτι το οποίο είναι πολύ απλό για μικρού φίλου ή για αυτού που δεν θέλουν πολλά πράγματα, πολλέ απαιτήσει. Αλλά το συγκεκριμένο σου δίνει κάποιε επιλογέ παραπάνω. Μετά, βέβαια, πάμε σε άλλα στάδια. Τα οποία πάμε σε πιο ακριβέ, όπω είναι τη Razer ή τη. Ποια είναι η πολύ γνωστή που παίρνουν όλοι. Δεν θυμάμαι, η Elgato. Βέβαια, ο Κωστάκης ούτε λεφτάκια για Elgato έχει, ούτε για Razer. Και δεν είναι σίγουρο αν θα πάρει και ποτέ. Εγώ γράφω τα παιχνίδια από το PC. Αυτό είναι κυρίω για τι κονσόλε. Αλλά ναι, είναι όμορφη, είναι ελαφριά και είναι αρκετά δυνατή. Και η προηγούμενη που είχα δοκιμάσει, σα λέω ότι αυτό το ότι συνδέεται, πατά ένα κουμπί και το γράφει απευθεία στο. Σε 1080 κιόλα στο φλασάκι σου και απλά το βγάζει και φεύγει. Είναι πολύ καλό, ειδικά αν θε να κάνει μοντάζ από gameplays. Συν ότι μπορείς να βάλεις και το μικρόφωνο σου και να γράφεις κιόλας και το δικό σου ήχο. Βέβαια η αλήθεια είναι προτιμώ το σπικάζ από την πηγή της κάμερας ίσως, είναι πιο καθαρός ο ήχος. Ανάλογα βέβαια και το τι μικρόφωνο θα βάλεις. Τέλος πάντων, αυτό ήτανε, αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη, πλαστική μεν, δεν έχει κάτι το super duper wow, αλλά ναι. Οι οδηγίες είναι αρκετά αναλυτικές και όσοι επειδή με ρωτήσατε κι άλλοι, δεν παίρνει σήμα από PlayStation 4 και. Η συγκεκριμένη για να γράψει το PlayStation 4, γιατί νόμιζα και εγώ ότι είναι ελαττωματική άλλη στην αρχή, πρέπει να βγάλεις, να ξεριθμίσεις μία ρύθμιση μέσα από το μενού, το setup, το settings μάλλον του PlayStation 4. Δεν θυμάμαι το HC κάτι είναι. Υπάρχει μία ρύθμιση, το λέει και μέσα στο manual, εγώ δεν το είχα δει καλά, οπότε το ρύθμισα και μπορείς και γράφεις άνετα. Γι' αυτό αν κάποιος από εσάς λέει την πήρε και δεν γράφει, δοκιμάστε λίγο να φτιάξετε τις ρυθμίσεις σας στο PlayStation, είναι πολύ απλό. Αυτό εδώ ήταν λοιπόν, αρκετά ελαφριά, αρκετά ποιοτική και ναι, για κάποιον ο οποίος είναι casual gamer και απλά γουστάρει να κάνει το hobby του, να βγάζει και κανένα βίντεο στο YouTube και να συνδέει και κάτι άλλο εκτός από οτιδήποτε άλλο, ναι. Επίσης για εμάς που είμαστε. Α, θεωρώ δεν είμαι power user τόσο στο συγκεκριμένο να γράφω το PlayStation, αλλά μου αρέσει γιατί μου δίνει τις επιλογές της κάρτας SD, μου δίνει την επιλογή να συνδέσω την κάμερά μου επάνω και να μπορέσω να βάζω και να βγάζω ό,τι μέσο θέλω, καρτούλες και τα λοιπά και να είναι μπαμ μπαμ έτοιμα χωρίς πολλά πολλά. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Δεν έχω σκοπό να ξοδέψω παραπάνω λεφτά, οπότε για το συγκεκριμένο, για αυτό που θέλω θα είναι μια χαρά κομπλέ. Εσείς που έχετε παραπάνω απαιτήσεις και θέλετε να κάνετε stream προφανώς, νομίζω ότι και αυτή μπορεί να συνδεθεί στο OBS, αλλά δεν παίρνω και όρκο στο συγκεκριμένο. Μπαίνει, αλλά θέλει μια ιδιαιτερότητα λίγο και δεν είναι και ότι καλύτερο από ό,τι έχω δει, αλλά
Το τι γίνεται πρέπει να γίνεται. Αλλά κρατάω μια επιφύλαξη εδώ. Εάν θέλετε τώρα stream από κονσόλα που το κάνει και το PlayStation και το Xbox, αλλά θέλετε κάτι καλύτερο, ρε παιδί μου, πάτε σε μια πιο ακριβή. Αξιγούστα είναι αυτά. Για μας που δεν έχουμε να διαθέσουμε τουλάχιστον για τέτοιο πράγμα πολλά χρήματα και δεν θέλουμε να διαθέσουμε, νομίζω είναι μια χαρά. Τίμια, οικονομική και αυτό που κάνει το λέει, είναι δοκιμασμένο. Και μάλλον θα σας βάλω και κάποιο gameplay, ίσως που θα γράψω από το. Από τη συγκεκριμένη, και αν καταφέρω να γράψω και την κάμερα που θέλω να σας βάλω να δούμε πώς είναι και αν γίνεται κομπλέ. Αυτά από μένα, check the now, Κώστας, να έχετε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά. Γεια σας. Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ είναι το camcorder συνδεδεμένο. Είναι το βίντεο που βλέπετε από το Xiaomi Mi A1, παρεπιπτόντως. Ευκαιρία να δούμε πώς είναι και αυτό. Αυτό εδώ είναι το input, αυτό είναι το output. Προσπαθούσα όλο το απόγευμα το κάνω, τελικά κατάλαβα ότι το input του το καλώδιο δεν είναι καλής ποιότητας, οπότε άλλαξα και έδωσε σήμα και πάμε να δούμε εάν πατήσω το record, εάν θα αρχίσει να γράφει. Βλέπετε το λαμπάκι εδώ πέρα, γράφει κανονικά και πάμε να σας δείξω κιόλας.